Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξεκάθαρα βγαίνει το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμιά κατεύθυνση από πλευράς της κυβέρνησης. Μόλις επιλεγεί ο επενδυτής με τη διαδικασία ενός διαγωνισμού που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ο επενδυτής είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει σε επαφή με όλες τις τοπικές αρχές να δει τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επαρχίας για να αποφασίσει τη χωροθέτηση του κεντρικού καζίνου. Αλλά πέρα αυτό, πέραν της άδειας που θα έχει για ένα κεντρικό καζίνο με όλα τα ριζόρτ, θα περιλαμβάνει η άδεια του και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ακόμα δύο καζίνο ως παραρτήματα του κεντρικού σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Άρα, η Πάφος δεν μένει εκτός σε καμία περίπτωση. Μια πόλη που έχει περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο θα είναι ελκυστικό πακέτο αυτό για τον επενδυτή και εμείς οπωσδήποτε θα διεκδικήσουμε και τη χωροθέτηση του κεντρικού καζίνου. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, οπωσδήποτε θα έχουμε το ένα από τα παραρτήματα του κεντρικού καζίνου στην πόλη μας. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για μας. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα στηρίξει την τουριστική μας βιομηχανία, θα την ενισχύσει περισσότερο και ανοίγονται άλλοι ορίζοντες για την πόλη και την επαρχία της Πάφου.